Έχουμε τον κύριο Νίκο Σοφιανό. Μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Δεν θα είναι υποψήφιος. Όχι. Ο ίδιος. Αλλά θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε και οι ακροατές μας τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γεια σας κύριε Σοφιανέ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε και δημοτικές εκλογές γι' αυτό. Βέβαια, και είστε δημοτικός σύμβουλος. Και εκ νέου υποψήφιος στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Να τα λέμε αυτά. Ναι, λοιπόν. Και να ευχηθούμε και γι' αυτό. Καλή προσωπική επιτυχία. Πάντως, επιτρέψτε μου να πω, επειδή σας άκουσα με πολύ προσοχή τις σωστές παρατηρήσεις σας, δεν είναι τόσο αθώα αυτή η εγκύκλιος η οποία αναγκάστηκε να αποσυρθεί κάτω από την οργή των νοσοκομειακών γιατρών και της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων. Ουσιαστικά είναι μια εικόνα από το άμεσο μέλλον. Εκεί πάει η διαδικασία των συγχωνεύσεων, εκεί πάει η διαδικασία των συμπράξεων με τον ιδιωτικό, με την ιδιωτική υγεία, στην εφημερία των τομέων. Αυτό δηλαδή που προσπάθησε να περάσει, αλλά τελικά αναγκάστηκε κάτω από την κατακραυγή και τις πιέσεις να το αποσύρει. Για πείτε μας δηλαδή συγκεκριμένα, έχει ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Η υποστελέχωση των νοσοκομείων, η λειτουργία των νοσοκομείων με κυριολεκτικά με επιχειρηματικά κριτήρια, με βάση το κόστος της λειτουργίας τους και το όφελος που έχουν, οδηγεί και σε τέτοια μέτρα. Να τώρα κοιτάξτε, έχουμε πάει από τη μία άκρη στην άλλη. Διότι ενώ αντικειμενικά, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ζούσα, εγώ το ζω, βλέπω στις εφημερίες να λείπει κόσμος, είναι γεγονός. Θυμάμαι κάποια χρόνια που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, σε αυτά τα αποτελέσματα, που στις εφημερίες εφημέρευαν οι πάντες και λείπαν οι πάντες από τα πόστα τους. Και αυτό ήταν κάτι που επίσης εγώ το είχα ζήσει στο πετσί μου. Όταν δηλαδή πήγαινε σε ένα δικό σου άνθρωπο στο νοσοκομείο, υποτίθεται το νοσοκομείο εφημέρευε, οι γιατροί εφημερεύαν και εκείνοι ήταν σπίτια και περιμέναν την κλίση από το κινητό για να γυρίσουν να πάνε στη δουλειά τους. Αυτές είναι περιπτώσεις μεμονωμένες. Αν τις δείτε σε σχέση με τεράστια κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία, σε οργανικές θέσεις. Τώρα δεν υπάρχουν. Τώρα δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Έτσι. Λοιπόν, είναι τέτοια τα κενά λοιπόν και είναι ταυτόχρονα τρέχει και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για συγχωνεύσεις νοσοκομείων, για καταργήσεις νοσοκομείων και για συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Σαν αυτές που πρωτοξεκίνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, το νοσοκομείο της Αθήνας. Να σας πω κάτι. Αυτό, επειδή τώρα πιάσαμε το της υγείας, δεν πειράζει. Ναι. Είναι πολύ νομίζω ενδιαφέρον. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σοφιανό και για τις 11 δεσμεύσεις Τσίπρα όμως. Ναι, γιατί είναι κακό να υπάρξει ένα σημάζεμα, ένα νοικοκύρεμα και μια εξοικονόμηση πόρων. Γιατί, δηλαδή, πραγματικά με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψη. Γιατί είναι κακό να γίνει αυτό. Εάν θεωρούμε ότι. Δεν λέω να φτάσουμε στην κατάτια να μην υπάρχουν γιατροί στις εφημερίες, έτσι. Ναι, αλλά είμαστε σε αυτό το σημείο σήμερα. Είμαστε σε ένα σημείο που το δημόσιο σύστημα υγείας με την θυσία κυριολεκτικά των νοσοκομειακών γιατρών, νοσηλευτών, των εργαζόμενων στα νοσοκομεία έβγαλε πέρα μια πανδημία. Μια πανδημία που αυτά τα χρόνια, τα δύο χρόνια της πανδημίας, η συρρήκνωση των δημόσιων νοσοκομείων συνδυάστηκε με μια τρελή κερδοφορία των ιδιωτικών κέντρων υγείας, των ιδιωτικών νοσοκομείων και των εργαστηρίων. Και η κυβέρνηση δεν τόλμησε ούτε καν να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα της υγείας σε ένα σχεδιασμό αντιμετώπισης μιας πανδημίας που κράτησε δύο χρόνια. Άρα υπάρχει μια συνολικότερη πολιτική που αντιμετωπίζει, να το πω έτσι, καθολικά δικαιώματα σαν κόστος με βάση το τι κέρδος μπορεί να επιφέρει και στη βάση αυτή διαμορφώνει και μια πολιτική. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα σημάζεμα, πρόκειται κυριολεκτικά για μια συρρήκνωση. Για να δημιουργηθούν να δοθούν καινούργια παιδιά. Εδώ πήραν τμήματα του ογκολογικού παιδών και τα έκαναν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ελάτε τώρα να σας ρωτήσω και για τη χθεσινή πρόταση των 11 σημείων που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας. Απευθύνεται στα κόμματα της αριστεράς. Αναφέρεται ότι είναι μια πρόταση για δυνητική σύγκληση. Και είναι αλήθεια όταν ερωτάτε για τις επόμενες εκλογές με απλή αναλογική θα γίνουν. Αναφέρει και εσάς. Στο κόμμα που θα αντιμετωπίσει την πρόκληση, κυβέρνηση Μητσοτάκη ή κυβέρνηση της αριστεράς. Νομίζω ότι το συμβόλαιο αλλαγής, όπως το ονόμασε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό την παρουσίαση των 11 σημείων, συγκλίνει απόλυτα και η κουβέντα περί κοστολόγησης είναι πλασματική. Συγκλίνει απόλυτα με τα αντίστοιχα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα με την κορονίδα τους, ότι όλα αυτά λαμβάνουν υπόψη τις δημοσιονομικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό για τις δημοσιονομικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, όταν είναι δεδομένο ότι μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο
στην οποία θα υπάρχουν τα σύμφωνα δημοσιονομικής σταθερότητας, η εξάμεινη έλεγχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όταν σε αυτό το πρόγραμμα των θολών κυριολεκτικά υποσχέσεων υπάρχει καθαρά η προσπάθεια για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Άρα λέτε όχι. Ναι. Άρα λέτε όχι. Η εφαρμογή των του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και υπάρχει μονιμοποίηση του Ταμείου Ανάπτυξης. Ναι, αλλά λέει ο κύριος Τσίπρας, τι προτιμάτε το Μητσοτάκη για πρωθυπουργό από τον ίδιο? Ο κύριος Τσίπρας προτίμησε να ψηφίσει το 50% των νομοσχεδίων του Μητσοτάκη. Δεν αναιρεί κανένα από τα νομοσχέδια αυτά, τα οποία μαζί ψήφισαν την προηγούμενη περίοδο, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης άφησε άθικτο όλο το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι που παίζουν τα κόμματα που κυβερνούν και κυβέρνησαν στην πλάτη και στην νοημοσύνη του ελληνικού λαού πρέπει να τελειώσει, μπορεί να τελειώσει με ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα για να μην έχουμε καμιά ανοχή απέναντι στην αυριανή κυβέρνηση, η οποία είναι από χέρι αντιλαϊκή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σοφιάνα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.